Σήμερα παίζουμε από αυτά τα Farming Simulator παιχνίδια. Δεν είναι το Farming Simulator, είναι άλλο. Επίσης, επειδή έχω δει τα review σωστή, μάλλον είναι απέσιο. Οπότε θέλω να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για αυτό το βίντεο. Προσπαθώ να μην είμαι προκατελημένος με τα παιχνίδια, αλλά αν το logo είναι Real Farm και είναι απλά γραμμένο με μια άσπρη γραμματοσειρά, καταλαβαίνω ότι δεν έχουν δώσει πάρα πολύ βάρος προσπάθεια στο να φτιάξουν ένα logo για το παιχνίδι τους. Anyway, σε αυτά τα παιχνίδια το καλύτερο πράγμα είναι το soundtrack. Το soundtrack είναι τόσο χαρούμενο, δηλαδή στο μυαλό μου παίζει το soundtrack και σκέφτομαι αγρότες να κόβουν τα καλαμπόκια τους και να είναι υπερβολικά χαρούμενοι ή ό,τι έχουν οι αγρότες. Τέλος πάντων, πατάω play. Easy, normal ή hard. Βάλ το normal. Career θα παίξουμε. Οκ, έδωσε λίγο πόνο, ήταν λίγο country, λίγο δεν ξέρω κάτι άλλο. Anyway. Hey there, my name is Matt Davis. Nice to meet you. This must be your first day in town. If you do your best on your first job, you might become my protege. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνω είναι ότι κουνάω το ποντίκι μου μισό χιλιοστό και σχεδόν κάνει 360. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, παιδιά? Δεν έχει πουθενά κάτι για sensitivity, υπάρχει αυτό μόνο το controller, που ουσιαστικά σου λέει τα κουμπιά για το controller, ενώ το παιχνίδι είναι για PC. Τέλος πάντων, αν έχετε φάει, μπορεί να σου πιάσει ναυτία. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο. Πού πάω? Πάω, υποθέτω, σε εκείνο το μπλε πράγμα που φαίνεται από τον ουρανό. Το παιχνίδι δεν έχει απέσει. Να βγω από εδώ. Θα μπω στο. Α, έτσι είμαι. Να δω λίγο και πώς είμαι. Γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια είναι το μοντέλο του χαρακτήρα που ξέρει τι το φτιάχνουνε, αλλά αποφασίζουν ότι δεν θα έχει κανένα συνέστημα. Ψυχή αυτό ο άνθρωπο δεν θα έχει. Θα οδηγάει έτσι. Είμαι προγραμματισμένο μόνο για να κάνω τα πράγματα που πρέπει στο χωράφι μου. Η μουσική, παιδιά, τι συμβαίνει με τη μουσική? Να το φέρω εδώ το πράγμα. Γιατί τρέχει έτσι το παιχνίδι, περίμενε. Είμαι καταδικασμένος να παίζω σε ένα κόσμο με 30 FPS. Γι' αυτό είχα ένα παιδιά controller, επειδή το παιχνίδι τρέχει λες και παίζει σε κονσόλα. Τέλος πάντων, από όσο μου λέει το παιχνίδι, με αυτό το μαραφέτη που οδηγάω, πρέπει να πιάσω αυτό το πράγμα. Πώς το ενώνω? Hits front. Σάλεψε. Αυτό ουσιαστικά το κάνουμε για να υπάρχει ίδιο βάρος μπροστά και πίσω. Δεν ξέρω. Hits και το back. Μαγικά μόνο του. Μπράβο. Vehicle control. Είναι κάποιος κάπου ψηλά με ένα soundboard και πατάει ήχους σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω. Εδώ έχει πολλά working lights, headlamps, warning lights. Τέλος πάντων, υποθέτω αυτό το ξύλινο σπάει. Όχι. Είδαμε το χωράφι, είχαμε καιρό να το δούμε, μας είχε λείψει και παίζει αυτή η μουσική, υποθέτω. Πώς κατεβαίνει αυτό το πράγμα κάτω? Πάτησα 2, κατέβηκε. Όχι, δεν γίνεται να ανεκατεύει έτσι. Κάτι πρέπει να κάνω. Rotate left το κάνουμε. Το έκανα rotate left, παιδιά, δεν ξέρω αν πρέπει. Α, γεμίζει εκεί πέρα μία μπάρα. Πρέπει να γεμίσει όλοι. Αυτό που είχα πει και μια προηγούμενη φορά όταν έπαιζα τέτοιο παρόμοιο παιχνίδι farming είναι ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, όργωσα και λίγο εκτός χωραφιού, ελπίζω να μην ενοχληθεί κανείς. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι τρέχει με 30 FPS. Το οποίο δεν είναι λογικό, δεν θα έπρεπε να τρέχει με 30 FPS. Τέλος πάντων, εντωμεταξύ οι ρόδες δεν ξέρω αν γυρνάνε. Φαίνεται λες και έχει πέσει σε ένα loop η ρόδα. Σε μια τρύπα του χωροχρόνου, μία πάει να γυρίσει, ξαναγυρνάει πίσω. Φανταστείτε εντωμεταξύ τώρα για να μου δίνει 25 λεπτά το παιχνίδι. Πόση ώρα κανονικά θα πρέπει να σου παίρνει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, κάθεσαι πραγματικά εδώ πέρα 25 λεπτά και κάνεις αυτό το πράγμα συνέχεια. Και αυτό είναι διασκεδαστικό. Θα ανάψω και τα warning lights. Παιδιά, προσοχή. Εδώ πέρα οργώνουμε. Μην κοιτάτε που το κάνουμε με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Προσοχή. Οργώνουμε. Δεν ξέρω αν οργώνουμε. Πώς λέγεται αυτή η διαδικασία. Πάει πάρα πολύ καλά προς το παρόν. Διασκεδάζω. Απίστευτα διασκεδάζω αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, η μπάρα προχωράει, το χωράφι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Λοιπόν, θεωρητικά, με το που κάνω αυτό εδώ πέρα, θα τελειώσει. Έλα, έφτασε. Wow, you're really talented. Talented δεν λες τίποτα. Άμα έρθεις και δεις Matt Davis μου εδώ πέρα το χωράφι, θα τρελαθείς. Επίσης, πόσο χρόνο είναι ο Matt Davis? Αυτό εδώ πέρα, στα μάγουλα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό. Έχω την εντύπωση ότι αν πάρεις το μογλό του, το τραβήξεις και το αφήσεις, θα πάλετε. Για κανένα λεπτό, τέλος πάντων. Return the equipment to the farm. Εγώ, βεβαίως. Εννοείται θα το γυρίσουμε στη φάρμα. Το προσέχω έτσι κι αλλιώς σαν τα μάτια μου. Εν τω μεταξύ, για τη βενζίνη που έλεγε το παιχνίδι, δεν μου έχει τελειώσει ακόμα. Βασικά δεν μου έχει κατέβει καθόλου. Βενζίνη δεν χάλασα με το τρακτέρ. Well, that went great. I've got another job for you listed on my job board. Make sure to accept before someone else does. Α, έχουμε και ανταγωνισμό στο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι μου λέει ότι τρέχει με 30-35 FPS. Νιώθω ότι παίζω με 15. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό, μπράβο του. Ωραία, jobs. Accept θα το κάνω. Ξαναμπαίνουμε στο πολύ αγαπημένο μας τρακτέρ. Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Κάτσε λίγο, πρέπει να κάνω ακριβώς τα ίδια παιχνίδι. Όχι, όχι, είναι άλλο μηχάνημα αυτό. Απλά τα παίρνουμε σε κόκκινο χρώμα, έχουμε αυτή την προτίμηση. Εντάξει, όλα καλά. Είναι λογικό να είναι αυτό το πράγμα στον αέρα.
Φαίνεται πάρα πολύ βαρύ. Αψηφάμε τους νόμους της φύσης, δεν ξέρω. Λογικά τώρα πρέπει να ξαναπεράσω το χωράφι με αυτό το πράγμα από πάνω. Αυτό πρέπει να γίνει. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μάλλον πέρασε και το έκανε ένα δεύτερο χέρι. Εγώ το χωράφι δεν το είχα αφήσει έτσι. Τα μόνα που είχα αφήσει είναι αυτά εκτός χωραφιού. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έτσι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ όποιος και να είσαι. Άγνωστη τύπε. Ανοίγουμε τα controls. Κάνουμε αυτό εδώ unfold. Θα μπορούσε να πήγαινε και πιο αργά. Όλα καλά όμως, λοιπόν. Και το περνάμε από πάνω, υποθέτω. Activate πρέπει να το κάνουμε πρώτα. Τώρα θα κάνει πράγματα, ναι. Τώρα ναι. Τώρα μάλιστα κάνει πράγματα. Οπότε κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν. Μόνο που τώρα αντί να έχει αυτό το σκούρο καφέ χρώμα, αποκτά έτσι ένα πιο ωραίο ανοιχτό καφέ χρώμα. Παραμείνει όμως να κάνουμε το ίδιο πράγμα πριν. Κοίτα, νομίζω ότι κατάφερα να το κάνω λίγο χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Οπότε τώρα έχω αφήσει αρκετά κενά, τα οποία λογικά θα γεμίσουν και όλα θα πάνε καλά. Μάλλον τώρα που να τελειώσουμε, ναι. Ναι, παιχνίδι. Μόλις συνειδητοποίησα ότι το τρακτέρ έχει και κόρνα. Να κορνάρουμε σε τι? Great job. Μας πετάει έτσι κατευθείαν τάκ. You're getting the hang of it. Got another job for you, but first return my equip. Α, δικός του είναι ο εξοπλισμός, Πανάθεμά σε. Το τελετουργικό. Ωραία, φύγαμε. Όπα! Δεν ξέρω, για λίγο αυτό το πράγμα έχει δική του βούληση. Σκιάχτηκα. Δεν ας το κρύψω. Επιστρέφουμε εδώ πέρα. Αφήνουμε το πράγμα του τύπου. Thanks for bringing my machines back in one piece. Got another job available. Blah, 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 blah. Α, ουσιαστικά αυτό μας έλεγε και πριν ότι ξέρεις τι, έχω μια δουλίτσα για σένα. Αυτό δεν είχε οδηγό μέσα, τι συμβαίνει? Τα έχω μάθει πλέον απ' έξω. Παίρνω στο βαρύδιο. Ένα. Δεν το πήραμε, το πατήσαμε. Πού πήγε? Φέρτε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα μοιάζει, λες και είναι μηχανή του πολέμου. Παρ' όλα αυτά θα πάμε για καλό. Πάλι ήρθε κάποιος καλός κύριος, μας έφυγε στο χωράφι, μπράβο. Ωραία. Έχει πολλά κουμπιά. Wheat θα βάλουμε. Τώρα αυτό κάνει πράγματα, το ακούω να κάνει shit. Συμβαίνει? Συμβαίνει. Ωραία. Πότε το ξαναπερνάμε το χωράφι από πάνω? Το έχω κάνει εντωμεταξύ εδώ πέρα σαν πίστα Ολυμπιακών Αγώνων. Πάει καλά, θα τα καταφέρουμε. Καλά, δεν είναι δύσκολο, χρονοβόρο είναι και χρειάζεται λίγη υπομονή. Αυτό θέλει. Θέλει λίγο ακόμα, πες μου ότι θα χρειαστεί να ξαναστρίψω και ότι. Yes, τελείωσε. Great job, you're getting the hang of it. Το έχω κάνει τρεις φορές, αυτό έλειπε, να μην getting the hang of it. Πάλι αφήνουμε εδώ τις ideas σου, excellent. Well, you know what they say, however, so generally we lots of rip generally, so check the job. Ωραία, να φανταστώ τώρα θα πάμε, θα έχουν μεγαλώσει αυτά και θα πάμε να τα κόψουμε πάλι. Λέω πάλι, δεν τα έχουμε ξανακόψει, αλλά θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα με πριν. Τέλος πάντων, πάω να δω. Ωραία, έχουμε ένα τεράστιο πράγμα. Πράγμα, μηχάνημα είναι τέλος πάντων. Η εμπειρία μου από το Farming Simulator. Πώς ανεβαίνω εδώ πάνω? Α, έχει καλύτσα ειδική. Ωραία. Η εμπειρία μου από το Farming Simulator, καταρχάς κάμερα βοήθεια, ωραία. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Αν και είναι μικρή η εμπειρία μου, θα με βοηθήσει λοιπόν. Αυτό γενικά δεν στρίβει από ό,τι φαίνεται. Μου πήρε γύρω στα 2 λεπτά μόνο και μόνο για να κάνω attach. Το οποίο έγινε. Το πάτησα λίγο αλλά έγινε. Drive to the field. Να δω πώς θα τα καταφέρω. Έβρε πως μεγάλωσαν, αν είναι δυνατόν. Activate το κάνουμε. Και πηγαίνουμε πάνω τους και πρέπει να κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα για τέταρτη φορά. Αν και αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ satisfying. Είναι, δεν ξέρω, με ικανοποιεί πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα. Το ότι προχωράω και αφήνω λίγο εκεί πέρα αριστερά. Αυτό λίγο με χαλάει τώρα. Πού πήραν από μέσα και δεν θα έπρεπε να μένουν αυτά αριστερά. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οχήματα με τα πράγματα που έχουν πάνω τους είναι τόσο δύσκολο να τα οδηγήσεις που σε κουράζει παραπάνω το παιχνίδι. Ναι, θέλω. Θέλω να κόψω εδώ πέρα το σιτάρι που με τόσο κόπο έσπηρα. Με τα χέρια να πήγαινα να το βγάζα ένα-ένα, πιο γρήγορα θα έκανα. Τελείωσε το άτιμο. Great job, you're getting. Ναι, you're getting the hang of it. Τέταρτη φορά που το κάνω και είμαι you're getting the hang of it ακόμα. Δεν το έχω μάθει απ' έξω. Bring back the equipment, περίμενε. That's one of my best harvests ever. If you continue, you may be my successor. Α, ήρθε η ώρα να αγοράσουμε τρακτέρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω τρακτέρ δικό μου μετά από αυτά που είδα. Μπορώ να παραιτηθώ. Να πάω να γίνω stripper ή κάτι, δεν ξέρω. Έχω παίξει 3 τέτοια παιχνίδια Farming Simulator, που δεν είναι το Farming Simulator. Το Farming Simulator ήταν το καλύτερο. Ήτανε περισσότερο φαν, ίσως φταίει που είχα παίξει online με τον Axel και τον Τζιφάντο, μου είχαμε κάνει και βίντεο. Αυτό που μου λείπει αυτά τα παιχνίδια είναι να δεθώ με τον αγρότη, να είναι ο Bob, ξέρω εγώ. Κάτι. Τι έχει ο Bob, έχει οικογένεια, παιδιά, πρέπει να τα θρέψει. Γενικά δεν βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον σε αυτά τα παιχνίδια. Καλά, το συγκεκριμένο ήταν έτσι κι αλλιώς κακό. Τρέχει άσχημα, έχει αυτή τη μουσική. Ειλικρινά η μουσική, δεν ξέρω. Γράφω 50 λεπτά, ωραία. Την ακούω 50 λεπτά αυτή τη μουσική, δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο. Αλλά ειλικρινά η μουσική απλά παίζει για 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, σταματάει, μετά ξαναρχίζει μόνη της σε άκυρα σημεία και δεν βγάζει καθόλου νόημα. Επίσης δεν βρίσκω καθόλου διασκεδαστικό να
είμαι εδώ 50 λεπτά και να περνάω το χωράφι 4 φορές πέρα δόθε. Θα μου πεις, ναι Γιάννη, αλλά έτσι είναι τα simulator παιχνίδια. Ξέρεις τι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ πολύ περισσότερο τον άνθρωπο που πουλάει τις ντομάτες στο μαγαζί όπου πηγαίνω εγώ και τις αγοράζω για να τις κάνω σαλάτα. Σε ευχαριστώ εσένα που το κάνεις αυτό για εμένα. Anyway, αυτό ήταν το Real Farm. Ήτανε πολύ κουραστικό. Πραγματικά χρειάζομαι διάλειμμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ άλλο χωράφι. Κουράστηκα. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο video live stream. Αντίο.